Ελάτε Πειραιά τώρα. Ελάτε Γιουσουφάκια. Ελάτε Πειραιά. Ελάτε να την πιάσετε. Ελάτε να την πιάσετε. Ελάτε να την πιάσετε. Ελάτε να την πιάσετε. Έχει ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος Ολυμπιακού για τον μπούστη τον Ιτούδη που στα 3 δευτερόλεπτα πήρε time out ο μαλάκας. Καλά, φοβάται κιόλας. Αλλά είναι και πούστης. Και γαμνιέται. Και τον έχετε και στην εθνική ομάδα. Μπράβο. Κάποτε κάποιον προπονητή Ολυμπιακού θα είχατε μόνο στον Ολυμπιακό να είναι προπονητή, όχι στην εθνική ομάδα. Δεν με νοιάζει αυτό. Τέλος πάντων, ελάτε να την πιάσετε, βρωμότουρκοι, γαμώ τη Φενέρ και γαμώ την Τουρκία σας. Ένα γήπεδο που από τώρα βράζει, από τώρα ήδη το κινητό μου έχει σπάσει. Α, μέσα είναι. Πάνω από 30 εισιτήρια, καλά δεν πρόκειται να τα βρω. Παιδιά δεν είμαι και δεν έχω και τίποτα. Πώς το λένε που κόβουν εισιτήρια. Αλλά θέλω να σας πω ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού αυτή τη φορά, όπως και στο πρώτο παιχνίδι, θα είναι πάλι το γήπεδο, εντάξει, να λέμε τώρα. Και να σας πω και κάτι, δεν γίνεται ρε παιδιά αυτό που έγινε σήμερα. Βεζέκοφ, Σλούκας και Παπανικολάου, 9 πόντι. Δεν γίνεται ρε παιδιά. Δηλαδή δεν ξαναγίνεται μάλλον. Δεν γίνεται. Και εγώ θα σας πω που οφείλεται το σημερινό παιχνίδι που χάσαμε. Όχι που χάσαμε, που δεν κερδίσαμε. Στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους οι παίχτες μας είχαν τον Πειραιά. Σου λέει, έλα, τι κάνεις ρε Μογκόλε, Βροπούτσι, που καλά δεν ξέρω πώς θα λένε, μαλάκα, με τον Παναγιώτη και αυτά δεν τα ξεχνάμε. Λοιπόν, σου λέει, έλα και στον Πειραιά. Α, κάπως έτσι έγινε η διαδικασία. Βέβαια, στο 3ο δεκάλεπτο η διετσία ήταν... εντάξει, τώρα, εγώ δεν θα το κατηγορήσω. Απλά θα πω ότι έπαιξε έδρα 100%. Οι επαφές των παιχτών του Ολυμπιακού, ειδικά αυτή στην Νόβα, είναι οι δημοσιογράφοι, α, μια χαρά είναι. Παλιά που παίζω Παναθηναϊκός, όταν λέμε παλιά, πριν 15 χρόνια. Δηλαδή, κοντεύουμε πριν, ξέρω, την πτώχευση. Λοιπόν, λέγανε, ω, φάουλ, φάουλ, λέγανε. Τότε. Τώρα, εντάξει, δεν ήταν επαφή. Απλά επαφή, οκ. Okay. Ο Ολυμπιακός βάρεσε με... τόσα 10 βολές, νομίζω, και γινόντουσαν τις πουτάνες, έτσι, ξύλο. Λοιπόν, δεν πειράζει, παιδιά. Έχουμε 3 τελικούς. Την Τρίτη, τον ημιτελικό, με τη Μονακό και τον τελικό με την Μπαρτσελώνα. Εντάξει είμαστε! Εντάξει είμαστε. Ό,τι σου λέω. Να πω και κάτι που δεν το έχω δει στη ζωή μου ποτέ αυτό. Για το ποδόσφαιρο θα